Την τελευταία του πνοή στη μονάδα εμφραγμάτων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου που νοσηλευόταν από την Πέμπτη, ανήμερα των φώτων, άφησε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ. Ο 72χρονος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπιζε χρόνια σοβαρά καρδιακά προβλήματα, ενώ τις τελευταίες ώρες ήταν διασωληνωμένος, καθώς είχε υποστεί και λίμωξη του αναπνευστικού. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ αμέσως μετά συμμετείχε στον ιδρυτικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής εξελέγει για πρώτη φορά το 1974 και το 1976 ανέλαβε υφυπουργός οικονομικών. Που αφού γκράζεται τα προβλήματα του ανέργου, του αγρότη, του βιοτέχνη, του συνταξιούχου. Στις εκλογές του 1977 εξελέγει πρώτος στην πρώτη Αθηνών όπως και το 1985. Ένα χρόνο αργότερα όμως άφησε τη Βουλή για το Δήμα Αθηναίων και στις δημοτικές εκλογές του 1986 εξελέγει Δήμαρχος Αθηναίων με ποσοστό 54,5%. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μιλτιάδης Εύερτ δημιούργησε τον πρώτο δημοτικό ραδιοσταθμό, τον Αθήνα 984, που λειτουργεί ως σήμερα. Καταρχήν μην εξάπτεστε, μην ανησυχείτε τόσο πολύ. Εγώ δεν σας ερώτησα εάν ηλίθη η απόφαση ομόφωνη. Το 1993 η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος. Ο Μιλτιάδης Εύερτ εξελέγει νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις 3 Νοεμβρίου 1993, λαμβάνοντας 141 ψήφους σε σύνολο 182, ενώ ο αντίπαλός του Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έλαβε μόλις 37. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διακρίθηκε για τον άμεσο λόγο του και τη δυναμικότητά του που του χάρισε το παρατσούκλι Μπουλντόζας. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1996 ο Μιλτιάδης Εύερτ δέχεται την πρόκληση και συμμετέχει στο πρώτο debate κόντρα στον Κώστα Σιμίτη. Θα τις χάσει όμως. Παρακαλώ. Wishful thinking, λένε. Στη θέση του παρέμεινε μέχρι τις 21 Μαρτίου 1997, οπότε κατά τη διάρκεια του τετάρτου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει νέος πρόεδρος του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2009 ο Μιλτιάδης Εύερτ ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον τότε υποθετικό Κώστα Καραμαλή την αποχώρησή του από την πολιτική, οπότε και αποσύρθηκε στο κτήμα του στο Πικέρμι. Εδώ εξελέγει ένας πρόεδρος του κόμματος με συντριπτική πλειοψηφία, τον εμπιστευόμαστε. Ο Μιλτιάδης Εύερτ ήταν παντρεμένος με τη φωτογράφο Λίζα Βάντερπουλ, με την οποία είχαν δύο κόρες.